Περνάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα, το οποίο επίσης αφορά τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ελληνική Πρεσβεία του Λονδίνου με αφορμή την ημέρα ελληνικής γλώσσας, η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green, όπου συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνικής και κυπριακής κυβέρνησης, όπως και πολλοί παράγοντες της ομογένειας. Αποσπάσματα από αυτή την εκδήλωση παρουσιάσαμε την περασμένη Παρασκευή. Απόψε θα παρακολουθήσετε συνεντεύξεις που παραχώρησαν στο σταθμό μας μετά το πέρας της εκδήλωσης. Στην κάμερα του Hellenic TV και στον συνεργάτη μας Βασίλη Παναγή μίλησαν οι προϊστάμενες της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κυρία Ειρήνη Βερόνη, καθώς και διευθύντρια επιθεωρήτρια της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κυρία Βασιλική Κούμα. Ας πάμε να παρακολουθήσουμε αυτές τις συνεντεύξεις. Παρών λοιπόν και η κυρία Βερόνη, η οποία είναι υπεύθυνη της Ελλαδικής Αποστολής. Χαίρετε, τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Είμαι καλά, ευχαριστώ. Είναι μια εκδήλωση η οποία νομίζω ότι θα πρέπει να επαναλαμβάνεται πιο τακτικά, να δίνουμε σημασία στην ελληνική γλώσσα, η οποία είναι μια γλώσσα που, όπως αναφέρθηκαν και διάφοροι ομιλητές, θα πρέπει να είναι σημαντική στο εξωτερικό και να γίνει μια γλώσσα έτσι που να εκπροσωπεί την Ελλάδα παγκόσμια, και νομίζω ότι πρέπει να γίνονται πιο πολλές προσπάθειες. Εσείς πώς βλέπετε από τη θέση σας τις έστω και τις λίγες προσπάθειες που γίνονται? Εμείς τιμάμε σαν συντονιστικό γραφείο, τιμάμε πάντα την ελληνική γλώσσα και με την λόγω του εορτασμού της 1ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας, πιστεύω και εγώ ότι θα πρέπει να τη γιορτάζουμε, να αναδείξουμε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας που είναι ανεκτίμητη για τον παγκόσμιο πολιτισμό, τον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο πολιτισμό, και συμβάλλει και το στονιστικό γραφείο και εγώ που το εκπροσωπώ με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση από όλες, είτε από τα ΤΕΚ, είτε από τα ΜΓΗ ελληνικά σχολεία, είτε από τα παρικιακά, να συμβάλλουμε όλοι μαζί να προωθήσουμε την ελληνική γλώσσα. Αναφερθήκατε στα σχολεία τα παρικιακά. Νομίζετε ότι γίνεται αρκετή δουλειά και αρκετές προσπάθειες, ή χρειάζεται να προσπαθήσουν όλοι οι παράγοντες πιο πολύ για να κρατήσουν και τα παιδιά στα σχολεία? Γιατί από πληροφορίες που έχω, τα παιδιά λιγοστεύουν στα σχολεία. Τι νομίζετε ότι είναι οι λόγοι και τι γίνεται από μέρους σας για να φέρετε τα παιδιά κοντά στα σχολεία? Προσπαθούμε το καλύτερο να όλα τα παιδιά να μπορούν να πλησιώσουμε όλα τα παιδιά που είναι δεύτερης γενιάς και τρίτης για να καλλιεργήσουν την ελληνική γλώσσα. Καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες να βοηθήσουμε την παρικιακή εκπαίδευση με την αποστολή εκπαιδευτικών και με κάθε τρόπο, σε συνεργασία με την Κυπριακή Αποστολή, την κυρία Κούμα, προσπαθούμε να στελεχώσουμε τα σχολεία αυτά, το κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να διδάσκονται την ελληνική γλώσσα. Υπάρχει ικανοποιητική βοήθεια εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και της Κυπριακής, αφού αναφερθήκατε και στην Κυπριακή Αποστολή? Το προσπαθούν και οι δύο κυβερνήσεις, και από το δικό μας Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αλλά και από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, προσπαθούν να στελεχώσουν με εκπαιδευτικούς, να μας αποσπάσουν εκπαιδευτικούς, και με τη βοήθεια παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού, βιβλίων εννοώ, οτιδήποτε, καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν εύρυθμα όλα τα σχολεία. Υπάρχει αυτή η λειτουργία. Ποια είναι λοιπόν τα μελλοντικά σχέδια όσον αφορά αυτές τις προσπάθειες? Καταβάλω ως εκπρόσωπος του στονιστικού γραφείου προσπάθειες, δηλώνοντας κάποιες προτάσεις, διοργάνωση κάποιων ίσως σεμιναρίων μελλοντικά, γιατί τώρα ήταν και λόγω της κατάστασης του κορονοϊού, για να μπορέσουμε να επιμορφούν όλοι οι εκπαιδευτικοί μας, να μπορέσουν να προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους στην τάξη και να βοηθήσουμε τα Ελληνόπουλα της παροικίας. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι εάν αυξηθούν οι εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τα γράμματα
και συμμετέχουν και τα παιδιά και οι γονείς και όλοι οι παράγοντες, θα φέρει καλύτερο αποτέλεσμα. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα και σίγουρα θα πρέπει να αυξηθούν όλες, να αυξηθούν οι εκδηλώσεις για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σίγουρα θα βοηθήσει όλους, και εκπαιδευτικούς, τα παιδιά μας βασικά, τους εκπαιδευτικούς μας και τους γονείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε μαζί μας την κυρία Βασιλική Κούμα, η οποία είναι η υπεύθυνη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Χαίρετε, τι κάνετε? Χαίρετε, καλά. Λοιπόν, μια θαυμάσια εκδήλωση μόλις τελείωσε τώρα και με τη συμμετοχή σας. Πέστε μας πώς αισθάνεστε που είδατε ότι υπάρχει καλό αποτέλεσμα όσον αφορά τις προσπάθειες που γίνονται για την διατήρηση και την πρόθεση της ελληνικής γλώσσας. Είναι ευχάριστη συγκυρία, διότι είδαμε και εκπροσώπου της κυβέρνησης Ελλάδα των κυβερνήσεων. Είναι μια διμερής εκδήλωση Ελλάδας-Κύπρου, που δείχνει και την έννοια της Μητροπολιτικής Ελλάδας και της Κύπρου για τον απόδημον ελληνισμό. Το ουσιαστικό είναι αυτό εδώ, ότι είναι στο πλευρό μας, μας νοιάζονται και ενδιαφέρονται να διοργανώνουν εκδηλώσεις για να προωθούν τον πολιτισμό και το έργο που αφήνει ο απόδημος ελληνισμός εδώ. Mm-hmm. Και αν προσέξετε, έμφαση δόθηκε να παρουσιαστούν απόδημοι Κύπριοι Έλληνες, όπως ο κύριος Παυλίδης, για να εκτιμηθεί το έργο τους και προσφορά τους στον απόδημο ελληνισμό. Είπατε για εκδηλώσεις, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, θέμα, όσον αφορά την προώθηση και την προσπάθεια της διδαχής της ελληνικής γλώσσας στα νέα παιδιά. Προγραμματίζετε, έχετε σχέδια στο μέλλον να αυξηθούν αυτές οι εκδηλώσεις και με τη συμμετοχή και γονέων και παραγόντων και δασκάλων και των παιδιών μαζί? Εδώ ήταν η εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας. Τέτοιες συγκυρίες αξιοποιούμε, όπως είναι και οι γιορτές στα ελληνικά παραγιακά σχολεία. Αλλά η παρουσία των παραγιακών σχολείων από μόνη της και ο στόχος που είναι οι διδασκαλίες ελληνικής γλώσσας, αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί. Τη διάδοση της γλώσσας και τη διατήρηση του πολιτισμού μας μέσω της παραγιακής εκπαίδευσης. Και αυτόν το πράγμα πρεσβεύουμε και εμείς εδώ. Ναι. Είστε ευχαριστημένοι με τις εξελίξεις όσον αφορά τα σχολεία? Γιατί τελευταίως έγινε μια έτσι παρατήρηση από διάφορους ότι τα παιδιά λιγοστεύουν στα σχολεία. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος? Γίνονται κάποιες προσπάθειες να επανέλθουν, να φέρετε τα παιδιά κοντά στα σχολεία? Πώς βλέπετε αυτό το θέμα, που είναι πολύ σοβαρό? Είναι γεγονός ότι τα παιδιά τρίτης, τέταρτης γενιάς δύσκολα έρχονται στο σχολείο. Αυτές οι εκδηλώσεις, έχετε δίκιο, μπορεί να βοηθήσουν με την προβολή τους και με την προβολή του έργου που γίνεται στα παραγιακά σχολεία, να φέρουμε κοντά μας πιο πολλά παιδιά. Υπάρχει όμως το μεταναστευτικό κύμα από την Ελλάδα το 2012, που ήταν μια ένεση για τα παραγιακά σχολεία, και με την έννοια όχι μόνο του αριθμού των παιδιών που αυξήθηκε, αλλά και το χρήση της ελληνικής ως πρώτη γλώσσα. Ήταν μια καλή συγκυρία για τα παραγιακά σχολεία, γιατί ακούγονται τα ελληνικά ως μητρική γλώσσα από παιδιά, και με τη συναναστροφή με τα παιδιά το απόδημο ελληνισμού που ήταν δεύτερης ή τρίτης γενιάς είναι καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της γλώσσας της ελληνικής στα παιδιά, στον τρόπο ομιλίας. Και έχει βοηθήσει δηλαδή, έχει βοηθήσει πάρα πολύ η συμμετοχή των παιδιών. Η συναναστροφή μεταξύ φυσικών ομιλητών είναι το καλύτερο μέσο διδαχής. Βοηθά και η διδασκαλία από τον δάσκαλο, αλλά όπως τα παιδιά, τα απόδημα έρχονται εδώ και αμέσως αφομοιώνονται στο αγγλικό περιβάλλον, στο χώρο του σχολείου, μιλώντας με άλλα παιδιά, αβίαστα μπορούν και τα παιδιά των παραγιακών σχολείων να μάθουν ελληνικά, μιλώντας με τα ελληνόφωνα παιδιά. Το λυπηρό είναι ότι μόλις τα παιδιά που έρχονται από την Ελλάδα μάθουν τα αγγλικά, αρχίζουν και μιλούν αγγλικά μεταξύ τους και με τα παιδιά. Τους έρχεται πιο εύκολο. Ναι. Ναι. Δεν πειράζει αυτό, εσείς να επιμένετε. Η επιμονή μας στο παραγιακό σχολείο πρέπει να είναι αυτή. Στο λάχιστο στο παραγιακό σχολείο να μιλούμε μόνο ελληνικά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Επίσης, η αγαπητή φίλη και συνεργάτη του σταθμού μας, Άννα Αγγελιδάκη, συνομίλησε με τον πρόεδρο της ΕΚΟ Επιστημόνων Ηνωμένου Βασιλείου, κύριο Μιχάλη Αράπη,
ο οποίος είναι δικηγόρος και υπηρετεί επάξια ως πρόεδρος την οργάνωση. Ο κύριος Αράπης αναφέρθηκε στην όμορφη εκδήλωση στην οποία παρέστη και μίλησε με θερμά λόγια για τον ελληνισμό, τις αξίες του και την προσπάθεια που κάνουμε όλοι για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής κουλτούρας. Ας παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Μιχάλη Αράπη στη συνεργάτη δάμας Άννα Αγγελιδάκη. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Αράπη, πρόεδρο ΕΚΟ των Ελλήνων Επιστημόνων Ηνωμένου Βασιλείου. Κύριε Αράπη, θα θέλαμε τα σχόλιά σας για τη σημερινή εκδήλωση. Μάλιστα, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και συγκινητική εκδήλωση για την ελληνική μας γλώσσα. Εδώ, στο Wood Green, είχαμε τη χαρά να δούμε πολύ σημαντικούς προστεκλημένους, όπως τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αλλά και τον, βεβαίως, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κλαβδίου Πόλεως, τον Μητροπολίτη Κολονίας και άλλους, οι οποίοι μας καλωσόρισαν εδώ και μάθαμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για την ελληνική μας γλώσσα, η οποία βεβαίως έχει πολύ χιλιετή ιστορία. Στο τέλος είδαμε και όμορφους χορούς από παιδιά παρικιακών σχολείων. Θα έλεγα ότι τέτοιες εκδηλώσεις φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά και τώρα που έχουμε περάσει και το σκόπελο της πανδημίας, ελπίζω και εύχομαι να έχουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες να δούμε τους συμπατριώτες μας και να περάσουμε όμορφες στιγμές, αλλά και να αναλογιστούμε το μεγαλείο της ιστορίας της χώρας μας και της γλώσσας μας. Κύριε Αράπη, ως πρόεδρος ΕΚΟ των Ελλήνων Επιστημόνων Ηνωμένου Βασιλείου, θα θέλαμε να μας πείτε τις προκλήσεις που δέχονται οι σημερινοί επιστήμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδίως μετά τον Brexit. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόδου της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε έναν κόσμο που περνάει το μισό εκατομμύριο, που υπάγεται βεβαίως και στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή, όπου ζει εδώ πέρα μόνιμα, είτε είναι από την μητέρα Ελλάδα, είτε από την αγαπημένη μας Κύπρο, είτε είναι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί εδώ. Δηλαδή, συνολικά η ομογένεια ξεπερνάει το μισό εκατομμύριο. Και η πλειοψηφία από αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν έτσι πλέον μόνιμα, διαμορφώνονται διαφορετικού τύπου ανάγκες σε σχέση με πριν, διότι δεν είναι πλέον μόνο ο βιοπορισμός, αλλά είναι και η ευζωία, είναι και δηλαδή οι καλλιτεχνικές δράσεις που πρέπει να γίνονται, είναι οι αναζητήσεις του κόσμου, οι άνθρωποι κιόλας που έχουν και οικογένειες, ενδιαφέρονται για την ενημέρωση των παιδιών τους, τη μόρφωσή τους, το να μάθουν σωστά την ελληνική γλώσσα, την εκπαίδευσή τους. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική η παρουσία των παρικιακών σχολείων όπως εδώ και σε άλλες επιμέρους κοινότητες του Ηνωμένου Βασιλείου. Επομένως, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσπάθεια αυτή που γίνεται. Θεωρώ επίσης ότι όσο περνάει ο καιρός, ο κόσμος έρχεται πιο κοντά, η ομογένεια όλο ένα και περισσότερο ελπίζω και πιστεύω ότι ενώνεται, οργανώνεται. Δηλαδή υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το πώς γινόταν παλιότερα, όπου ερχόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν άλλους στόχους και προτεραιότητες, κυρίως στο βιοπορισμό. Επομένως τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν και άλλου είδους ανάγκες. Αλλά η χώρα αυτή παραμένει πάντοτε για μας φιλόξενη. Είναι η χώρα στην οποία ήρθαμε, αποφάσισαμε να έρθουμε, να σπουδάσουμε, να δουλέψουμε, να ζήσουμε, να μεγαλώσουμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας αργότερα κτλ. Όσοι αποκτήσουν. Και δεν έπαψε ποτέ να δίνει τεράστιες επαγγελματικές ευκαιρίες στον κόσμο να προχωρήσει, να αναδειχθεί είτε στην ακαδημία, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε και σε άλλους κλάδους. Επομένως, αποτελεί ζωτικό κομμάτι του ελληνισμού και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κάθε ένας συμπατριώτης μας που βρίσκεται εδώ να αναζητήσει και τις επιμέρους κοινότητες, τα παρικιακά σχολεία, τις εκκλησίες για να διατηρηθεί μέσα του κιόλας ζωντανό το κύτταρο του ελληνισμού, αλλά και το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και η κάθε γωνιά της φιλοσοφίας μας και τα λοιπά και της δράσης της χώρας μας και να μην χαθεί αυτό με την πορεία των γενεών αλλά και των δεκαετιών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σε αυτή την όμορφη εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της ελληνικής γλώσσας παρευρέθηκαν και οι αντιπρόεδρος του Hellenic Institute of Cultural Diplomacy United Kingdom, κυρία Κυριακή Μίτσου, και ο υπεύθυνος επικοινωνίας του οργανισμού, κ.
κύριος Γιώργος Σωτηρόπουλος. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, η αγαπητή φίλη και συνεργάτητα του σταθμού μας, Άννα Αγγελιδάκη, πήρε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τους υπεύθυνους του οργανισμού, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις δραστηριότητες του Hellenic Institute of Culture Diplomacy United Kingdom, στα μελλοντικά του σχέδια και για όλα όσα έχουν σχέση με τον πολιτισμό και τις τέχνες στην Ομογένεια της Μεγάλης Βρετανίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Έχουμε κοντά μας την κυρία Κυριακή Μίτσου και τον κύριο Γιώργο Σωτηρόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγο για την εκδήλωση και φυσικά για όσα εσείς εκπροσωπείτε. Μάλιστα. Είμαι αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας Ηνωμένου Βασιλείου. Και ήταν ιδιαίτερη χαρά μας να παρευρεθούμε σήμερα στη σημερινή εκδήλωση για να τιμήσουμε την ελληνική γλώσσα εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ελληνικό Ινστιτούτο είναι ένας φορέας μη κερδοσκοπικός, ο οποίος δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία και ο στόχος είναι να ενισχύσει τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό, να τον διαδώσει, αλλά και να δημιουργήσει γέφυρες ανάμεσα στις δύο χώρες. Οπότε ήταν ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία μας σήμερα εδώ για τον εορτασμό της ελληνικής γλώσσας. Ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση και είναι πολύ όμορφο και πολύ αισιόδοξο να βλέπεις νέα παιδιά να ανεβαίνουν και να απαγγέλνουν ένα πείμα του Ελίτη, να βλέπεις να περνάει ο πολιτισμός των ελληνικών χωρών στις νέες γενιές και να βλέπεις ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται, ότι ο ελληνικός πολιτισμός συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε εδώ σήμερα. Πώς θα προωθήσετε τις ενέργειες του Ινστιτούτου? Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε όλα αυτά τα κοινά στοιχεία που υπάρχουν μεταξύ των δύο λαών, γιατί υπάρχουν κοινά στοιχεία, υπάρχουν γέφυρες που μπορούμε να χτίσουμε. Όπως είπε και η Αντιπρόεδρος, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι σήμερα είμαστε εδώ. Είδαμε τη δουλειά που κάνουν τα παρικιακά σχολεία και το πώς εισπυρώνεται ο ελληνισμός γύρω από αυτά. Σκοπός μας είναι να δείξουμε όλες τις ελληνικές πολιτιστικές δράσεις που υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Λονδίνο και να τις αναδείξουμε προς τα έξω. Και το επόμενο διάστημα βεβαίως και με τις δικές μας δράσεις αλλά και με των υπολείπων καλλιτεχνών και φορέων θα φροντίσουμε όλα αυτά να βγουν προς τα έξω. Υπάρχει ανταπόκριση από καλλιτεχνικούς φορείς? Υπάρχει και αυτή τη στιγμή, ήδη έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες, μία πολύ ενδιαφέρουσα μηνιαία συνάντηση, το λέμε, που ονομάζεται Ελλήνων Τέχνες και καλούμε κάθε μήνα σε μία συνέντευξη, συνομιλία, έναν Έλληνα καλλιτέχνη που ζει και δραστηριοποιείται εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ονομάζουμε Ελλήνων Τέχνες. Αυτή η δράση, αυτές οι μηνιαίες συναντήσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και χαιρόμαστε πάρα πολύ που όχι μόνο εμείς γνωρίζουμε την καλλιτεχνική δράση, την ελληνική καλλιτεχνική δράση του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε ξεκινήσει βέβαια από το Λονδίνο, η αλήθεια είναι, αλλά έχουμε σκοπό να επεκταθούμε και στις υπόλοιπες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι σημαντικό γιατί προβάλλονται αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι καλλιτέχνες και πλέον γίνονται γνωστοί στην πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα σε αυτή τη χώρα. Οπότε έχει απήχηση και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Το Λονδίνο σίγουρος πρωτεύουσα είναι πόλος έλξης πολλών καλλιτεχνών. Ωστόσο, όπως αναφέρατε και προηγουμένως, υπάρχουν και πόλεις οι οποίες ζουν Έλληνες και επιθυμούν να βλέπουν καλλιτεχνικά δρόμενα. Ποιες είναι αυτές οι πόλεις στις οποίες στοχεύετε εν συνεχεία μετά από το Λονδίνο δηλαδή? Σίγουρα οι μεγάλες πόλεις του Βορρά, για παράδειγμα, το Μάντσεστερ, το Λίτς, η Σκωτία, Γλασκόβη, Εδιμβούργο, σίγουρα είναι και αυτές μέσα στα πλάνα μας, προκειμένου να αναδείξουμε και την δραστηριότητα που υπάρχει εκεί. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές το Λονδίνο τραβάει όλα τα φώτα, αλλά δεν είναι μόνο το Λονδίνο. Και υπάρχουν σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, σπουδαίοι άνθρωποι του πνεύματος γενικά, όχι μόνο καλλιτέχνες, οι οποίοι παράγουν πράγματα, παράγουν πολιτισμό και αυτό πρέπει να βγει προς τα έξω. Οπότε στα πλάνα μας είναι βεβαίως να ασχοληθούμε και με όλους αυτούς τους ανθρώπους εκτός του Λονδίνου και βεβαίως να φωτίσουμε όλα αυτά που κάνουν. Πώς μπορούν να σας προσεγγίσουν οι Έλληνες Ομογένειας?
μπορούν να μας προσεγγίσουν μέσα από τα προφίλ μας που υπάρχουν στα social media, στο Facebook, στο LinkedIn, στο Twitter, στο Instagram και βεβαίως μέσα από τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορούν να βρουν εκεί, email, τηλέφωνο, όλα αυτά. Και βεβαίως εμείς θα χαρούμε να είμαστε σε επαφή μαζί τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πολλές ακόμα συνεντεύξεις από αυτή τη μεγάλη εκδήλωση για την ημέρα της ελληνικής γλώσσας θα σας παρουσιάσουμε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.